το λόγο, κύριε Μαντά. Να γίνει λίγο ησυχία, αν θέλετε. Ναι. Από ποια σκοπιά εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προτείνουμε την υπερψήφιση μέτρων και επιλογών που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε? Μήπως ξαφνικά βαλθήκαμε να ενισχύσουμε το πάρτι της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, που ως μόνιμη γάγκρενα διατρέχει το σώμα της ελληνικής κοινωνίας, επιβαρύνοντας σταθερά τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, φορτώνοντας δισεκατομμύρια απώλειες κάθε χρόνο στις ανάγκες της ελληνικής πολιτείας, που κοστίζουν δραματικά κυρίως την ελληματική στήριξη του κοινωνικού κράτους? Μήπως ζηλέψαμε και θέλουμε να μιμηθούμε ως νεόκοποι, όπως μας χαρακτηρίζουν μνημονιακοί, το ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης, την επιβολή και για το επόμενο χρονικό διάστημα του άδικου ένφια, το ξύλωμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις 100 δόσεις, τη διάλυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την παραπέρα συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας? Μήπως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξαφνικά, όπως μας λένε, μεταλλαχθήκαμε και προσχωρήσαμε κόντες άκοντες στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού και της ολιγαρχίας και των εκπροσώπων της εγχώριων και διεθνών μέσα από ένα γλυκανάλατο και αμήχανο κοσμοπολιτισμό? Μήπως ξαφνικά παρασυρθήκαμε από τις ειρήνες της εξουσίας και θέλουμε κι εμείς να βάλουμε το χέρι στο μέλι? Ποια είναι η αλήθεια και πού βρίσκεται η υποκρισία και το ψέμα και η διαστρέβλωση? Ποια είναι η πραγματικότητα και πού βρίσκονται οι ψευδεστήσεις? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις, βρίσκονται μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Η σύγχρονη ιστορία του περασμένου, αλλά και του τωρινού αιώνα, είναι γεμάτη από τέτοιες κρίσιμες στιγμές, όχι μόνο βεβαίως στη χώρα μας, αλλά και στην έστω περιστασιακά σκοτεινή μας ήπειρο, την Ευρώπη, και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάθει, αλλά και έχουμε διδαχτεί. Οι κίνδυνοι δεν είναι ανύπαρκτοι. Παραμονεύουν και πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση και πλήρη εγρήγορση. Πράξεις ή και παραλήψεις μας μπορεί να κοστίσουν θανατηφόρα σε ένα μοναδικό εγχείρημα που εξελίσσεται σε αυτή τη μικρή χώρα, να κοστίσουν βαριά στους πιο αδύναμους, να ενταφιάσουν ελπίδες και προσδοκίες που υπερβαίνουν την Ελλάδα, που αφορούν, επιτρέψτε μου να πω, αγωνίες και πόθους λαών και κινημάτων σε όλο τον κόσμο και που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γέννησαν ακριβώς αυτό το εγχείρημα οι αγώνες του λαού μας. Επί του συγκεκριμένου τώρα. Οι αντίπαλοι μας, εντός και εκτός κοινοβουλίου, χρησιμοποιούν μια κλασική, λίγο πολύ ρητορική και όχι μόνο ρητορική, και πολλά άλλα μέσα, για να μας αποδομήσουν και να μας απαξιώσουν. Τι λένε συνοπτικά? Ότι από τις 25 Γενάρη ακολουθήσαμε με την κάθε φορά εξέλιξη των καταστάσεων μια πολιτική ψευδεστήσεων, υπερβολών, λαθών κλπ. Που μέσα σε ένα επτάμινο οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα, με κατάληξη το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, το οποίο ψήφισαν μεν για να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή μας πορεία, και στο οποίο αποτυπώθηκαν λόγω της διαπραγματευτικής μας ανεπάρκειας μέτρα που δεν πρόκειται να υποστηρίξουν. Τα λογικά άλματα είναι προφανή. Αλλά πρόκειται για σκόπιμες διαστρεβλώσεις και παραλήψεις και ταυτόχρονα για προφανή, προφανέστατη στρατηγική αμηχανία μετά και από το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών. Δεν μπορέσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και αν προσπαθήσατε. Δεν τα καταφέρατε. Η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ότι αφού κατάλαβαν το Γενάρη και λίγο πιο πριν ότι η κυβερνητική εξουσία χάνεται για αυτούς, από την πρώτη στιγμή σχεδίαζαν μαζί με τις σκληρές νεοφιλελεύθερες ελίτ της Ευρώπης να μας πνίξουν. Τι ήταν άραγε η ουσιαστική απαγόρευση της δυνατότητας για έντοκα γραμμάτρια? Η εξάλληψη του Γουάιβερ και συνεπώς η ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος με μεγαλύτερα επιτόκια. Τα άδεια ταμεία για τις πληρωμές του Φλεβάρη, όπως και ο πρώην υπεύθυνος υπουργός επιβεβαίωσε. Ο αμήλικτος και συνεχής πόλεμος στο εσωτερικό και το εξωτερικό με όλα τα μέσα και κυρίως με τα συστημικά μαζικά μέσα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συνεχιζόμενη στέρηση οποιασδήποτε ενίσχυσης, ακόμη και μετά τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, και η ασφυκτική οικονομική πίεση. Η κατακερματισμένη διαπραγμάτευση για να μην καταλήξουμε πουθενά. Οι συνεχείς τρικλοποδιές σε όλα τα Υπουργεία, σε όλους τους κρίσιμους κόμπους της δημόσιας διοίκησης, από το μνημονιακό κατεστημένο. Τι ήταν όλα αυτά? Τι ήταν όλα αυτά, δική μας φαντασίωση ή πραγματικότητα? Ή μήπως δεν γνωρίζει ο κόσμος την αφωνία της συστημικής σημερινής και μελλοντικής αντιπολίτευσης, όταν μας απειλούσαν ότι κάναμε μονομερείς ενέργειες με το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, για τις 100 δόσεις και με πάρα πολλές άλλες νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Αφωνία πλήρης, πλήρης αφωνία. Αλλά κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αποκάλυψη ήρθε με τη στάση της συστημικής αντιπολίτευσης στο δημοψήφισμα. Όταν όλο το κατεστημένο μας έλεγε ότι το δημοψήφισμα ήταν πάνω στο δίλημα ευρώ ή δραχμή. Και εσείς κύριε και κυρίες και κύριοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ταυτιστήκατε με αυτό. Και κατεβήκατε ακόμη και στο επαχθές για σας πεζοδρόμιο, για να στηρίξετε τη διαστρέβλωση που σκόπιμα και έντεχνα προωθούσατε. Όμως δεν σας βγήκε. Δεν σας βγήκε. Και σας γύρισε μπούμεραγκ το συντριπτικό όχι του λαού μας, που ακόμη δεν καταλάβατε, ότι βοήθησε αποφασιστικά στην απόρριψη της παγίδας που μας έστειναν για το μαρτύριο της σταγόνας, με ολίγων μηνών παρατάσεις, με σκληρές αξιολογήσεις και συχνές, με έναν αέναο κύκλο σκληρής λιτότητας, δηλαδή των προτάσεων των δανειστών, που είχαν λίγο πριν απορρίψει με τεπένων την πρότασή μας, που ήταν εντελώς στα όρια του προγράμματός μας των 47 σελίδων, και μας έδιναν το ένα τελεσίγραφο μετά το άλλο. Και άνοιξε αυτό το μεγάλο όχι του λαού μας μια μικρή, λέω εγώ, μια μικρή δυνατότητα, μια χαραμάδα για μια αναγκαστική συμφωνία που μας δίνει χώρο και χρόνο για 3 χρόνια χρηματοδότηση, χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, που ανατρέπει ακριβώς την αιτία της προκυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, στην οποία παγιδεύσατε τη χρόνια, για χρόνια τη χώρα, και που δεν εννοείται να το καταλάβετε ακόμη. Έμπρος στο βαρές επενδυτικό πρόγραμμα, 7 δις για ληξιπρόθεσμες οφειλές και δέσμευση για αναδιάρθρωση του χρέους που έχει πάρει, τυχαία άραγε, διεθνείς διαστάσεις. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και εσείς που ψηφίσατε και εσείς που δεν ψηφίσατε τη συμφωνία, ότι η εξέλιξη της συμφωνίας έχει προαπαιτούμενα. Και σας καλώ και σας προκαλώ να μας πείτε πού η ελληνική κυβέρνηση στη συγκεκριμένη συμφωνία δεν κινείται με βάση αυτό, με βάση τα προαπαιτούμενα δηλαδή. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο η διαπραγμάτευση που συνεχίζεται σκληρά μέχρι το παραπέντε, και άλλο οι κουτουπονηριές. Άλλο το ότι έχουμε δύσκολα μέτρα μπροστά μας και έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτά θίγουν και κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, και άλλο να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Άλλο τα αριστερά λόγια και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων στη ρητορική εκφώνηση, και άλλο η ευθύνη της κυβέρνησης και η αριστερή πράξη. Άλλωστε και το ίδιο το ΚΚΕ μιλάει για επιζήμια έξοδο, αν τώρα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, στις συγκεκριμένες συνθήκες και τους σχετισμούς. Ή μήπως έχει φύγει ο κίνδυνος του Brexit? Θα απαντήσετε. Ή μήπως έχει φύγει ο κίνδυνος του Brexit? Άλλο η μάχη με τη φοροδιαφυγή, και άλλο να φέρνουμε τροπολογίες σαν αυτή το Μάρτι του 2014, που επαναφέρει με αναδρομική ισχύ από την 1η-1η του 2010 διάταξη του καταργηθέντος τότε νόμου του 2238 του 1994, και με αυτόν τον τρόπο σβήνονται πρόστιμα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων και τελεσίδικα, που είχαν επιβληθεί τελεσίδικα μετά από φορολογικούς ελέγχους σε πετρελαϊκές εταιρείες και ομίλους που είχαν πραγματοποιήσει αγορές από offshore εταιρείες και έχουν συμβάλει πολύ σε αυτές τις διαδικασίες. Από ποια σκοπιά λοιπόν? Από ποια σκοπιά λοιπόν εμείς καλούμε να υπερψηφιστούν αυτά τα μέτρα? Από τη σκοπιά του να διατηρήσουμε την ελπίδα ανοιχτή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χωρίς απόδραση και τυφλή σύγκρουση, με όρους σκληρής δουλειάς και αριστερής εγρήγορσης,
Άλλωστε, ο καθής και τα όπλα του. Και εμείς τα μόνα όπλα που έχουμε, τα μόνα μας όπλα, είναι η ειλικρίνεια και η κοινωνική μας περιοληψία. Σας ευχαριστώ.